Γεια σας. Είμαι ο Σταύρος Πλουμιστός, σύμβουλος αφύπνισης του νου, αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας. Αυτή η ουσιαστικά ιδιότητά μου με φέρνει σε επαφή με πολύ κόσμο. Με κάνει να επικοινωνώ. Με κάνει να μαθαίνω, να γίνομαι καλύτερος άνθρωπος και παράλληλα να προσφέρω και εγώ τις γνώσεις μου εκεί που μπορώ, όπως μπορώ, με τον τρόπο που μπορώ και τον κάνω. Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Κάθε φορά που κάνω ένα βίντεο, το κάνω όχι γιατί υπάρχει ένας σκοπός να σας μάθω κάτι, αλλά θέλω να μοιραστώ τον προβληματισμό μου. Θέλω να μοιραστώ δηλαδή τη σκέψη μου. Θέλω να φύγω λίγο και αυτό να το κάνω δημόσια. Ασχολούμαι με την αφύπνιση πάρα πολλά χρόνια. Όσοι με παρακολουθείτε λοιπόν στο κανάλι μου, υπάρχουν πάνω από 500 βίντεο αυτοβελτίωσης και αυτογνωσίας και podcast, αλλά και κατευθύνσεις και τοποθετήσεις. Όσο περνάει ο καιρός, τόσο περισσότερο αφυπνίζονται και τα μυαλά όλων μας. Είναι η δόνηση, είναι η εποχή, είναι αν θέλετε η τάση, όπως και να το πάρετε όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι συμβαίνει. Και όσο συμβαίνει, τόσο περισσότερο εξελισσόμαστε ως οντότητες, ως ενέργεια, ως σκέψη. Και όλο ένα και μεταβάλλουμε τα πιστεύω μας. Κατευθυνόμενοι πάντοτε στη σοφία και στην οριμότητα που φέρνει η αφύπνιση. Σήμερα λοιπόν θέλω απλώς να σας μεταφέρω μια σκέψη η οποία μπορεί να σε βάλει σε έναν άλλον δρόμο. Να δεις τα πράγματα από μια άλλη οπτική. Ο τίτλος του βίντεο μου είναι λίγο ιδιαίτερος. Ότι το Άγιο Δισκοπότηρο φιλοξενεί το νου σου. Κι όμως, αν σου εξηγήσω, αν μπορέσω όχι να σε πείσω, να σου δώσω να καταλάβεις, θα καταλάβεις εσύ αμέσως μετά πώς και γιατί γίνονται ορισμένα πράγματα. Δύο λόγια μόνο θέλω να πω για το Άγιο Δισκοπότηρο, που ήταν ένα σκεύος που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράδοση από τον Χριστό στο μυστικό δείπνο. Για να τα λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα ξέρουμε, όπως είναι γραμμένα. Και χρησιμοποιήθηκε στο μυστικό δείπνο και δόθηκε στον Ιωσήφ της Αρημαθίας. Μέχρι εδώ δεν λέω κάτι καινούριο. Εκεί όμως που ίσως δεν ξέρετε ή το αγνοείτε, είναι ότι συγκεντρώθηκε το αίμα και ο υδρότας του Ιησού. Την ώρα που τον κατέβαζε ο Ιωσήφ δηλαδή από το Σταυρό, έγινε αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό και λέγεται Άγιο Δισκοπότηρο. Έχω εδώ κάτι που με συνοδεύει πάντα στο γραφείο μου. Αυτό. Δείτε λοιπόν τη βάση του, τον κορμό του και δείτε όλο που ακριβώς καταλήγει. Σημειολογικά λοιπόν, αν το τοποθετήσουμε μπροστά, βλέπετε τι. Ότι μέσα σε αυτό είναι σαν να τοποθετείτε δηλαδή στο σώμα σου, στη βάση σου, όλος ο νου σου. Σαν να είσαι ένα ποτήρι δηλαδή, μια βάση και κρύβεις όλη τη γνώση, όλη τη σοφία. Όλη την τοποθέτηση δηλαδή του δημιουργήματος, του δώρου δηλαδή, του δημιουργού που είναι η νόηση. Αν σκεφτείς λοιπόν συμβολικά αυτό που μόλις σου παρουσίασα, θα καταλάβεις πόση βάση έχει το ότι είσαι ένα «ον» που δημιουργεί, που επινοεί, που έχει την δυνατότητα να ταξιδέψει στον χώρο-χρόνο αλλά και στον χρόνο-χώρο. Σε μία στιγμή μπορείς να ταξιδέψεις σε άπειρες διαστάσεις. Ακριβώς γιατί ο νου σου είναι τόσο εξελιγμένος. Όμως σταματάει να εξελίσσεται αν εσύ ο ίδιος δεν τον αφυπνίζεις. Σταματάει να σου δίνει τα δώρα του αν εσύ δεν αποφασίζεις να τον αναβαθμίσεις. Να αντιληφθείς ποια είναι η ουσία σου της υπάρξεώς σου. Να αντιληφθείς το αποτύπωμά σου. Να καταλάβεις ότι είσαι σε έναν ωκεανό ενέργειας και καλείσαι όχι να κολυμπήσεις, ούτε απλά να επιπλέψεις, να εξερευνήσεις.
να καταλάβεις πόσο σημαντικό «on» είσαι, γιατί έχεις τη δυνατότητα να παράγεις συναισθήματα. Έχεις τη δυνατότητα να βάλεις το νου σου, να σου φέρει, να αυξήσεις δηλαδή την ελκτικότητα, να αλλάξεις τις δονήσεις. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι ένας μικρός θεός, αφού ο ίδιος μπορείς να αυτοθεραπευτείς και ο ίδιος να προκαλέσεις θεραπεία στο συνάνθρωπό σου, να του μεταφέρεις αδιανόητες πραγματικά, αλλά αληθινές όμως, ικανότητες, να σου δώσει υψηλό ένστικτο, να αντιληφθείς την ουσία που έχει η διόραση, να καταλάβεις ότι μπορείς ακόμα να μετακινήσεις ύλη, να λειτουργήσουν όλα ως ύλη. Και όλα αυτά βρίσκονται εδώ, στο νου σου, που είναι σαν το Άγιο Δισκοπότηρο που φιλοξενεί μέσα ακριβώς την ύπαρξη, το σώμα, φιλοξενεί πάνω απ' όλα τη διάνοια. Και η διάνοια, ξέρετε πολύ καλά, είναι ότι αυτή σε συνδέει. Όταν σταματήσεις να σκέφτεσαι, είναι σαν να μην υπάρχεις. Και όταν καταλάβεις πόση σημασία έχει να είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δημιουργός της δικής του ζωής, τότε πραγματικά συνειδητοποιείς πόσο σπουδαίο «on» είσαι. Πόσο σημαντική είναι η θέση σου. Υπάρχει περίπτωση, όπως ξέρουμε και σίγουρα θα ξέρετε και θα έχετε διαπιστώσει κι εσείς στη ζωή σας, ότι πολλοί άνθρωποι έρχονται, απλά υπάρχουν και φεύγουν. Έχουν γραφτεί εκατομμύρια βιβλία για το τι μπορεί να είναι, πώς μπορεί να είναι το μετά. Θα περάσουμε όλοι αργά ή γρήγορα την πύλη. Μια πύλη που έχει να κάνει με την αλλαγή. Φεύγοντας από την υλιστική ζωή για να ταξιδέψουμε σε μια ενεργειακή, πνευματική, τελείως διαφορετική ζωή. Και όσο πιο σύντομα καταλάβεις ότι η ύπαρξή σου στο εδώ είναι για να μεταβολήσεις, είναι για να μάθεις, είναι για να προπονηθείς, είναι να εξηλειωθείς, να αφήσεις, όπως λένε διάφορα δόγματα, διάφορες θρησκείες, διάφορες απόψεις και φιλοσοφίες, το κάρμα σου, να μην το κουβαλήσεις στο επόμενο βήμα σου. Αλλά ακόμα και αν δεν θέλετε αυτή τη φιλοσοφία, υιοθετήστε το γεγονός ότι οι περισσότερες θρησκείες μιλάνε για έναν εξαγνισμό, μιλάνε για έναν τελείως διαφορετικό κόσμο. Και όλα αυτά με αυτό το συμβολισμό που σας είπα σήμερα. Είσαι σαν το Άγιο Δισκοπότηρο και μέσα του φιλοξενεί ακριβώς το νου του, που για να λειτουργήσει χρειάζεται μεγάλες ποσότητες ενέργειας, χρειάζεται πάρα πολύ αγάπη, χρειάζεται ενσυναίσθηση, σύνδεση, και θα δεις ότι θα σου φανερωθεί ένας διαφορετικός κόσμος. Μάθε γι' αυτό με τα άρθρα μου στο plumistos.com. Ζήσε το αυτό στο voicehealing.gr. Η μέθοδος μου που θα σε πάει εκεί που θέλεις, σε έναν διαφορετικό κόσμο, για να ενισχύσει εσένα. Περισσότερες πληροφορίες για να επικοινωνήσεις μαζί μου θα βρεις στο διαδίκτυο, πληκτρολογώντας το ονοματεπώνυμό μου. Η ουσία είναι όμως να αναγνωρίσεις πόσο σπουδαίος άνθρωπος είσαι, πόσο υπέροχο «on» είσαι. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, φρόντισε να πορεύεσαι προς το φως. Εκεί όλα είναι καλύτερα και φωτεινότερα. Για χαρά.